Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα. Πολύ ευχάριστη παρέα. Να, χαιρόμαστε. Τη θέα μας την είδατε? Ναι, λίγο. Λίγο. Εντάξει. Είναι το ατού μας. Ναι, το δυνατό μας είναι. Ναι. Το βλέπω, ναι. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά ασχολείται με το θέμα αδέσποτα σοβαρά. Έχει ορίσει για πρώτη φορά εντεταλμένο σύμβουλο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Υπήρχε ένα πρόγραμμα, ένα βασικό πρόγραμμα, γιατί υπάρχει επιδότηση από το κράτος, υπήρχε πάντα από το 12 και μετά ένα συγκεκριμένο ποσό για την φροντίδα των αδέσποτων. Αλλά σαν για εντεταλμένη πρώτη φορά ορίζουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης, δηλαδή να ασχοληθεί ένας άνθρωπος αποκλειστικά και μόνο με το θέμα των αδέσποτων. Παλιά ήταν στην αντιδημαρχία, mm-hmm. πρασίνου, περιβάλλοντος κτλ. Εσείς δεν ασχολείστε επαγγελματικά με τα ζώα, είναι άλλη δουλειά? Όχι, σας. Καμία σχέση, καμία σχέση. Είστε όμως ένας άνθρωπος που αγαπάει τα ζώα. Κυκλοφορείτε στην πόλη, βλέπατε τι συμβαίνει. Ναι. Τώρα που είστε σε αυτή τη θέση, τι βλέπετε, πώς είναι τα πράγματα? Έχουμε σοβαρό πρόβλημα? Υπάρχουν κάποια στοιχεία, κάποια καταγραφή? Έχουμε αρκετά σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν αρκετά αδέσποτα, καταγραφή δεν έχει γίνει, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, και καταγραφή σκύλων και μια χαρτογράφηση γατοαπικιών, που δηλαδή υπάρχει μεγάλος πληθυσμός από γάτες. Το μόνο στοιχείο που έχω είναι από το 2012 μέχρι πρότινος ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε περισυλλέξει και είχε στηρώσει, εμβολιάσει και σημάνει ηλεκτρονικά 2.500 ζώα. 2.500. Ναι. Και σκύλους και γάτες ή μόνο σκυλάκια? Και γάτες, και γάτες. Ναι. Τώρα από εδώ και πέρα πρέπει να κάνουμε πολύ εντατική δουλειά. Δηλαδή στόχος είναι οι μαζικές στηρώσεις. Μαζικές στηρώσεις τις οποίες πρέπει να τις περισυλλέξει, να κάνει την περισυλλογή ο Δήμος, που αυτή τη στιγμή δεν είναι στελεχωμένος. Έχει μόνο ένα περισυλλογέα. Χρειάζεται στελέχωση το τμήμα. Και αυτός ο περισυλλογέας ο οποίος διαθέτουμε είναι μόνο για σκυλιά. Δεν έχουμε ανθρώπους για γάτες. Όλα γίνονται μέσω εθελοντών. Δηλαδή εθελοντές πιάνουν τις γάτες, τις μεταφέρουν στην κτηνιατρική όπου στηρώνονται, αλλά βασιζόμαστε αυτή τη στιγμή στην περισυλλογή μόνο στον εθελοντισμό. Ο περισυλλογιάς μας είναι για τα περιστατικά όπου υπάρχουν ζώα τραυματισμένα, ζώα τα οποία δημιουργούν προβλήματα, τα περισυλλέγει και τα πηγαίνει στην κτηνιατρική που συνεργάζεται ο Δήμος αυτή τη στιγμή. Στόχος μας είναι... Συγγνώμη, ναι. Δηλαδή υπάρχει ένας υπάλληλος που δουλεύει 8 ώρες για να κάνει αυτό το πράγμα κάθε μέρα? Ναι, ναι, ναι. Και δεν έχει και χρόνο, ας πούμε, ή δεν μπορεί να μαζέψει και γάτες, γιατί είναι και τα... Όχι, είναι θέμα εκπαίδευσης, δεν είναι εκπαιδευμένος. Δηλαδή η γάτα είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι εκπαιδευμένος, ναι, είναι... και είναι άριστος, αλλά στην περισυλλογή του σκύλου. Η γάτα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Η γάτα πιάνεται μόνο με παγίδα. Και μάλιστα με πάρα πολύ κόπο. Πρέπει να συνεννοείσαι με τους ανθρώπους που το ταΐζουν, να είναι νηστικά, για να μπορείς να βάλεις τροφή στην παγίδα για να μπουν. Γιατί δεν μπαίνουν, και είναι και διάολοι οι γάτες, πανέξυπνες. Ναι. Οπότε είναι έχει μια άλλη διαδικασία και είναι πολύ πιο δύσκολη από αυτή της περισυλλογής του σκύλου. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Αυτό που είπε η Ντόνια στην αρχή, πραγματικά για μένα είναι πάρα πολύ. Εγώ μένω και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου θα πάμε μετά σε αυτό το θέμα, είναι τεράστιο. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει διωγγωθεί, ειδικά στην Αβαρίνου. Περνάς και είναι τεράστια τα σκυλιά εκεί. Έχει πολλά, ναι. Δεν μιλάω για τα γατιά. Πάρα πολλά. Πώς είναι δυνατόν σε μια ευρωπαϊκή πόλη να μην βλέπουμε ούτε ένα δέσποτο, ούτε ένα? Και στην πλατεία Αβαρίνου, ας πούμε, τώρα που πέρασα, βλέπεις γύρω στα 8. Ναι, παίζουν πάρα πολλά πράγματα. Γιατί εμείς είμαστε, ναι, έτσι? Καταρχάς είναι πιο αυστηρές. Έχετε εντοπίσει την αιτία του κακού, ας πούμε, εντός αγωγικών? Απλά ξέρω ότι στις ευρωπαϊκές πόλεις έχουν πολύ πιο αυστηρές νομοθεσίες. Εδώ... Δηλαδή όλα αυτά είναι από ανθρώπους που πήρανε τα ζώα και τα εγκατέλειψαν. Ναι. Αλήθεια. Ακριβώς. Έχουν πολύ πιο αυστηρές νομοθεσίες. Μα είναι δυνατόν να παίρνεις αυτό και να μέλος της οικογένειάς σου? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς θα αφήνεις έξω? Δυστυχώς. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Γι' αυτό και πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε μια καταγραφή όχι μόνο αδέσποτων ζώων, και δεσποζόμενων.
Υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν τσιπάρουν τα σκυλιά τους ή τις γάτες τους. Καλά, η γάτα είναι λίγο δύσκολο να χαθεί. Το σκυλί που βγαίνει στον δρόμο είναι πολύ πιο. Γιατί και η γάτα δεν είναι εύκολο να χαθεί. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι. Τα σκυλιά είναι αυτά που κυκλοφορούν και μάλιστα αρκετοί τα κυκλοφορούν χωρίς λουράκι. Μια άλλη μάστιγα. Ναι. Οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε όχι μόνο την καταγραφή αδέσποτου του πληθυσμού, πρέπει και δεσποζόμενων. Θα πρέπει δηλαδή να γίνονται πιο εντατικοί έλεγχοι στα δεσποζόμενα, να βλέπουμε ότι όντως είναι τσιπαρισμένα, γιατί δεν μπορεί μετά ο άλλος να το εγκαταλείψει. Κατευθείαν πιάνουμε, βλέπουμε τα στοιχεία, το όνομα του ιδιοκτήτη και τον πιάνουμε. Μέχρι να γίνει όμως αυτή η καταγραφή που φαντάζομαι ότι θέλει και χρόνο. Βέβαια. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης τι θα κάνει? Ο Δήμος Θεσσαλονίκης... Γιατί για μας το κέντρο είναι πολύ έντονο το πρόβλημα. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα στο κέντρο. Και στις άλλες γειτονιές φαντάζομαι. Αλλά δεν είναι επικίνδυνα τα ζώα τα οποία είναι στο κέντρο. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνα. Είχαμε μόνο μεμονωμένες περιπτώσεις ενός αλλοδαπού, το οποίο συνέβη πρόσφατα, ο οποίος είχε εκπαιδεύσει το σκύλο του με το σύνθημά του, με το παράγγελμά του να δαγκώνει ανθρώπους, να επιτίθεται σε ανθρώπους. Αλλά είναι μεμονωμένα περιστατικά. Τα ζώα δεν είναι επιθετικά. Δεν είναι καθόλου επιθετικά. Μπορεί να φοβούνται σε κάποια φάση ή όταν νιώθουν ότι απειλούνται, πάνω στην άμυνά τους να δαγκώσουν. Αλλά θα πρέπει να το προκαλέσει ο άνθρωπος. Θα πρέπει να γίνει καυγάς μεταξύ σκυλιών ή ανάλογα. Αυτό συμβαίνει, ναι, στην Αριστοτέλους. Ναι. Με σκυλιά που είναι σε λουρί. Υπάρχει κάποιος που κάνει βόλτα με το, ναι, με το σκυλί του, με το λουράκι. Και πάλι δεν είναι, είναι θέμα του κυδεμόνα του ζώου. Δηλαδή, επειδή μου έχει τύχει, μια φίλη, ωραία, μου βγάζει 3 σκυλιά βόλτα, ναι, και έχει τύχει να την πλησιάσει μια γέλη. Μια φωνή πάτησε, εξαφανίστηκαν. Εγώ πάντως με ποδήλατο με την κόρη μου που ήμουνα μέσα στους χώρους της έκθεσης και ήταν ένα αδέσποτο και ήταν με λουριά, γιατί τα βγάζαν. Αυτό συμβαίνει μέσα στους χώρους της έκθεσης και έχουν βάλει και ταμπέλες τώρα. Αν δεν ήταν μία κυρία που είναι πάρα πολύ εξοικειωμένη με τα ζώα, δεν ξέρω αυτό το τεράστιο σκυλί που ήταν δίπλα μου και γρύλιζε πώς θα μπορούσα να το αντιμετωπίσω. Αδέσποτο. Και ευτυχώς περνούσε μια κυρία με ένα σκύλο. Και εσείς τέλος πάντων. Ακριβώς. Είπατε τη μαγική λέξη. Κυκλοφορούσε μια κυρία με ένα σκύλο. Προφανώς και ξέρει πώς συμπεριφέρεται, πώς να συμπεριφερθεί, ναι, στο, ναι, ζώο. Ναι, σαφώς. Λοιπόν, ναι, γιατί εμείς όταν ήταν τεράστιο το σκυλί, ναι, και όταν έχεις και ένα παιδί μαζί και αυτό γρυλίζει. Υπάρχει φόβος. Εννοείται. Άρα λοιπόν, δεν είναι ότι τα ζώα είναι επιθετικά ή θα κάνουν κακό. Είναι ότι δεν υπάρχει εξοικείωση, δεν υπάρχει εκπαίδευση και δεν γνωρίζει ο κόσμος πώς να αντιδράσει σε ένα δέσποτο ζώο και πώς να του συμπεριφερθεί. Εκεί είναι το θέμα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δίνει πάρα πολύ μεγάλη βάση αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι να μειωθούν όμως και η παρουσία των αδέσποτων, γιατί και αυτά τα καημένα κρυώνουν, τα κλωτσάνε, τα κάνουν, δηλαδή. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η επιτυχία νομίζω ενός Δήμου στο θέμα των αδέσποτων είναι αν κάνει μαζικές στηρώσεις και ρίξει όλο το βάρος στην προώθηση των υιοθεσιών. Μόνο έτσι νομίζω ότι θα μειωθεί ο πληθυσμός. Ναι, αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε. Να ξεκινήσω από τη συνεργασία μας. Έχει περάσει στον προϋπολογισμό μας η συνεργασία με μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, την Dogs Voice, η οποία τρέχει προγράμματα για ΟΤΑ και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Συνεργάζεται με πάρα πολλούς δήμους. Από όσο ξέρω τώρα συνεργάζεται και με το Δήμο Αθηναίων. Και προσφέρει πάρα πολλά σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι διαχείρισης αστικής πανίδας. Θα μας δημιουργήσει μια πλατφόρμα μέσα στο λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, ώστε να μπορεί να, ανά πάσα στιγμή, θα γίνει ψηφιοποίηση όλων των κατελών των ζώων, για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να μπαίνει κάποιος να βλέπει τα ζώα του Δήμου Θεσσαλονίκης, δηλαδή τη φωτογραφία, τα στοιχεία, στοιχεία χαρακτήρας, συμπεριφοράς, ηλικία, τα πάντα ό,τι αφορά την υγεία του ζώου, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις υιοθεσίες. Παράλληλα, θα τρέχει καμπάνιες υιοθεσιών. Θα προβάλλει όλα τα
θα προβάλλει μέσω εκπομπών μηνύματα θετικά σε σχέση με, την, με τα ωφέλη των υιοθεσιών και, και ο, όπου ωφελείται και ο άνθρωπος και το ζώο, θα, θα δημιουργήσει μια γραμμή όπου θα μπορούν να υπευθύνονται οι δημότες για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει από αδέσποτο, για πληροφορίες, ακόμα και μια γραμμή η οποία θα δίνει νομικές συμβουλές για θέματα κακοποίησης ζώων. Θα κάνει διάφορες εκπομπές, ραδιόφωνο, τηλεόραση. Προσπαθούμε δηλαδή να αφυπνίσουμε τις φιλοσοϊκές συνηθίσεις και να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουν και οι Δήμοι, και νομίζω ότι έχουμε και τρομερό πρόβλημα και σαν χώρα. Είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι. Ναι, είμαστε. Είμαστε. Υπάρχει, θα υπάρχει κάποιος χώρος που θα φιλοξενούνται τα σκυλάκια που θα είναι προς υιοθεσία? Αυτή καταφύγιο? Τη στιγμή είμαστε σε αναζήτηση ενός χώρου, γιατί δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος. Κάναμε μια έρευνα, ήταν το πρώτο που ζήτησα, για να δημιουργηθεί μια, εγώ το λέω, ένα ξενοδοχείο προσωρινής διαμονής, δηλαδή τα ζώα τα οποία έχουν ένα πρόβλημα να οδηγούνται εκεί μέχρι να βρουν σπίτι. Ναι, ναι, μέχρι να βρουν σπιτάκι για θυσία. Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί ο κατάλληλος χώρος ακόμα. Παίρνουμε σπίτια μας ζώα για υιοθεσία αδέσποτα? Έχουμε μπει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για μένα είναι πραγματικά φιλόζωοι και υιοθετούν αδέσποτα ζωάκια. Ξέρετε κάτι όμως, επειδή αγαπάω και εγώ πολύ τα σκυλάκια, υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες και στο Facebook που βλέπω και πάρα πολλοί φορείς που χαρίζουν σκυλάκια. Είναι αμέτρητος ο αριθμός. Είναι πάρα, ναι, πολλά. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή είναι αμέτρητα πραγματικά, και κάθε μέρα βλέπω. Μου κάνει και πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση σκυλάκια σε καταφύγια που είναι πάρα πολλά χρόνια στα αζήτητα. Είναι, μου κάνει τρομερή εντύπωση και χαριτωμένα, όμορφα, γιατί κακά τα ψέματα, επειδή έχουμε μικρά διαμερίσματα και θέλουμε ένα λίγο μικρό σώμα, κι όμως υπάρχουν τέτοια ζωάκια τα οποία είναι χρόνια στα καταφύγια. Βέβαια, εσείς μπορεί να είστε εντεταλμένοι σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα δέσποτα. Πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το θέμα με τα δέσποτα δεν απασχολεί μόνο το Δήμο Θεσσαλονίκης. Σε όλους τους Δήμους, όπου και να πας στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει πάρα πολύ έντονα αυτό το πρόβλημα. Και όσο πας πιο έξω, εγώ ας πούμε που έχω εμπειρία από επανομή, εκεί τα δέσποτα είναι πιο άγρια, γιατί τώρα ας πούμε οι Ναυαρίνου, με έναν δρόμο στην επανομή που περνάνε τρεις άνθρωποι, ενώ στην Ναυαρίνου περνάνε κάθε μέρα 3.000 άνθρωποι, είναι πολύ πιο εξοικειωμένα. Είναι αυτό, έτσι, που είπατε, ακριβώς, ότι δεν δημιουργούν προβλήματα. Όχι, ενώ σε απομακρυσμένες περιοχές, άλλους δήμους, σας λέω τώρα για επανομή που ξέρουν, είναι πάρα πολύ άγρια. Στην επανομή, όπως ξέρω, όμως έχει γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια από εθελοντές και τουλάχιστον αυτά τα οποία είχαν βάσει τώρα και με τον καινούριο δήμαρχο, ναι, έχει γίνει αυτή η ομάδα εθελοντών, ναι, αλλά ακόμη δεν. Εντάξει, ναι, είναι και πολύ λίγος και καιρός. Είχε βγει και μια σχετική ανακοίνωση το καλοκαίρι για τον ποταμό, για αυτούς τους λουόμενους όλους, ότι όλα είναι στηρωμένα, εμβολιασμένα, τσιπαρισμένα και είναι πάρα πολύ ήρεμα για τα σκυλιά εκεί στην παραλία της επανομής. Άρα, προς το παρόν, πηγαίνει ο αρμόδιος υπάλληλος, μαζεύει τα σκυλιά, οδηγούνται στην ιατρική στο Αριστοτέλειο για στήρωση. Φιλοξενούνται, φαντάζομαι, εκεί μέχρι να αναρρώσουν, έτσι? Φυσικά, φυσικά. Εμβολιάζονται, σημαίνονται ηλεκτρονικά και επανατοποθετούνται από τη στιγμή που δεν παρουσιάζουν κανένα πρόβλημα. Αλλά, βέβαια, όταν πλησιάζει η μέρα για να επανενταχθούν, εκεί δίνουμε λίγο όθηση, το βγάζουμε, δηλαδή το περνάμε στη δημοσιότητα. Τώρα ακόμα, επειδή δεν έχει δημιουργηθεί η πλατφόρμα, ανεβάζω εγώ συνέχεια στη σελίδα μου για να βρει σπίτι, να βρεθούν φιλοξενία. Δηλαδή, τώρα έχω 5-6 σκυλάκια και 2 γατούλες στις οποίες ψάχνουν σπιτάκι. Δεν έχουν βγει ακόμα από την κτηριατρική. Γιατί εγώ σκέφτομαι πολύ να πάρω και πάλι σκυλάκι. Έχω μια θηλυκιά πολύ γλυκιά. Όχι, γάτες δεν το έχω. Σκυλίτσα. Σκυλίτσα, εντάξει. Okay. Μικρόσωμη, μια χαρά. Τέλεια. Μέχρι στιγμής υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, υιοθετεί δεσποτάκια? Υπάρχει, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, εντάξει, δεν κατακρίνω κανέναν, να θέλουν τη ράτσα. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που αγοράζουν ζώα, γι' αυτό και υπάρχουν και εκτροφείς, και μάλιστα και πολύ παράνομοι εκτροφείς ζώων, ράτσας.
Και είναι πολύ άσχημο αυτό. Τους φίλους δεν τους αγοράζεις, που λέει και το σποτ. Έτσι δεν είναι. Ναι, γενικά δεν έχουμε φιλοζωική συνείδηση. Μας λείπει πάρα πολύ. Εάν αυτό. Είχαμε έστω τη μισή, δεν θα είχαμε τόσο ναι. πολλά δέσποτα. Εδώ ήθελα να πω ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης φέτος ξεκινάει. Νομίζω ότι σε ένα τρίμηνο θα είμαστε έτοιμοι, γιατί υπάρχουν και κάποιες διαδικασίες. Με μία άλλη κερδοσκοπική εταιρεία, την οποία μπορεί να γνωρίζετε. Είναι ζωές, είναι ζωοφιλικές ενημερώσεις. Mm-hmm. Μπαίνουμε λοιπόν σε όλα τα σχολεία, σαν Δήμους, με τις ζωές, με την Κατερίνα την Παπαποστόλου, την εκπαιδευτικό. Ίσως να έχετε ακούσει για τη Διόνη, τη σκυλίτσα, mm-hmm. η οποία είναι σκύλος εκπαιδευτής, και άλλα δύο σκυλάκια που έχει, τον Άξελ και τον Πόθο, εκπαιδευμένα, πιστοποιημένα από το Υπουργείο. Μπαίνουμε λοιπόν σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε όλες τις τάξεις, σε 100 τάξεις και σε 33 τάξεις δικών σχολείων, για εκπαίδευση για ζωοφιλικές ενημερώσεις. Με φυσική παρουσία ζώου, ούτως ώστε τα παιδιά να εξοικειωθούν, ναι, βέβαια. Κάνει μια καταπληκτική δουλειά η Κατερίνα Παπαποστόλου. Έχω παρακολουθήσει δηλαδή το μάθημά της, έμεινα κατενθουσιασμένη και γι' αυτό και το εισηγήθηκα, για να μπορέσουμε να επιτέλους να αρχίσουμε να καλλιεργούμε στα παιδιά την ενσυναίσθηση, να καταλαβαίνουν πώς μπορεί να νιώθει ένα ζώο και μάλιστα ένα ζώο αδέσποτο. Να βάλουμε μία ανατελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε πολλά ακόμη να ρωτήσουμε. Ναι. Συνεχίζουμε εδώ τη συζήτηση, η οποία έχει ανάψει και στο την ώρα του διαλύματος. Πρώτα απ' όλα, να πούμε, έχουμε ένα ερώτημα, βέβαια δεν αφορά το Δήμο Θεσσαλονίκης, αφορά εκεί στο Θερμαϊκό, που λένε ότι κάποιοι κυνηγοί αφήνουν τα σκυλιά τους στην περιοχή ποταμός και μετόχη, που είναι και μεγάλα τα σκυλιά των κυνηγών. Φαντάζομαι θα πρέπει να κάνουν κάποια καταγγελία. Ναι, τι σπάνιο φαινόμενο οι κυνηγοί. Ναι. Όταν αρρωσταίνουν ή όταν δεν τους κάνουν για το κυνήγι, πολύ συχνά οι κυνηγοί παρατάνε τα σκυλάκια τους. Mm-hmm. Οτιδήποτε αυτό είναι, η εγκατάλειψη είναι η κακοποίηση. Έτσι. Άρα οποιοδήποτε δει κάτι τέτοιο στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και αν γνωρίζει και ποιος είναι αυτός ο κυνηγός, κατευθείαν καταγγελία. Μόνο μια αστυνομία μπορεί να... Κυρία Αρβαντίδου, το έχετε όλο το θέμα, αλλά εμείς και να το πούμε στους ακροατές, ότι να επαναλάβουμε μάλλον ότι είστε εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος για τα δέσποτα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και όχι σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Αλλά εντάξει, γνωρίζετε το θέμα και γι' αυτό απαντήσαμε και στο φίλο ακροατή την καλησπέρα μας. Υπάρχουν και κάποια σκυλιά στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, πολύ αγαπητά και διάσημα φίρμες. Φίρμες, όντως. Όπως ο Σόλων στα Λαδάδικα, ο Αρκουδέλης στο Λευκό Πύργο και κάποια. Ο Μπλου στην Αριστοτέλους, η Σούζη. Αυτά την χάνουν. Νικολάου Γερμανού είναι η Σούζη. Η Σούζη είναι στην Αριστοτέλους. Είναι η σκυλίτσα η οποία είναι λίο στραβό το ποδαράκι ναι. της. Ναι. Διασπρόμαυρη. Διασπρόμαυρη, αγελαδίτσα πλέον. Ναι, ναι. Που δεν περπατάει πολύ. Καλά. Γερμανού, ναι. Ο Σόλων δέχθηκε πρόσφατα επίθεση από κάποιον άνθρωπο και καταθέσατε και μήνυση. Ναι, έλαβα γνώση του περιστατικού από μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επικοινώνησα με την κοπέλα, η οποία ήταν αυτόπτης μάρτης και ισχυρίστηκε ότι ένας άνθρωπος κάτω υπό την επίρρεια πιθανών αλκοόλ ή κάποιων ουσιών κλώτσισε τον Σόλωνα. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι είχε αρχίσει να τον ενοχλεί από λίγο πιο επάνω από την Τζιμισκή. Ήθελε να τον αρπάξει, ήταν κάπως βίαιος, γιατί ο Σόλωνας εκείνη τη στιγμή μαζί με την Λίζα, τη φίλη του, η Λούση, έχει δύο ονόματα. Πολύ συχνά ήταν χαράματα, ήταν 5 η ώρα τα χαράματα. Ακολουθούν έναν κύριο ο οποίος μοιράζει φυλάδια. Και τον ακολουθούν από πίσω, το έχουν βρει σαν παιχνίδι και πάνε, γυρίζουν όλα τα λαδάκια. Εκείνη την ώρα ήταν μαζί. Το περιστατικό το είδε και ο κύριος και στη συνέχεια δεν ξέρω τι έπιασε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος κυνήγησε τον Σόλωνα και τον κλώτσισε στο κεφάλι. Το είπα και θα το ξαναπώ, να μην φοβούνται, οποιοδήποτε δει κάτι τέτοιο να σπέβδει να το καταγγέλει, να πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα, να φωνάζει την αστυνομία εκείνη την ώρα, η οποία αστυνομία είναι υποχρεωμένη να επιλαμβάνεται τέτοιων περιστατικών. Θα πρέπει να είναι εκεί. Και να μην διστάζουν να κάνουν καταγγελίες.
Αυτό που έκανα είναι να σταθώ δίπλα στην κοπέλα. Τη ρώτησα βέβαια αν θέλει να καταθέσει, αλλά ούτως ή άλλως η διάθεσή της εξ αρχής ήταν τέτοια, γιατί ήταν η μοναδική η οποία αντέδρασε. Άρχισε να φωνάζει, άρχισε να κινείται προς το μέρος αυτού του ανθρώπου και μάλιστα κινήθηκε και εκείνος επιλεκτικά εναντίον της. Εναντίον της, ενώ όλοι της φώναζαν μην μπλέκεις. Μην μπλέκεις. Όντως κάλεσε την αστυνομία κτλ. Και δεν δίστασε να πάει να δώσει κατάθεση. Και μπράβο στην κοπέλα. Και μπράβο της. Συγχαρητήρια, να το λέω δημόσια, Τζένι, είσαι παλικάρι. Στάθηκα στο πλάι της και υπέβαλα μήνυση και ήταν και λίγο συμβολικού χαρακτήρα αυτή η κίνηση που έκανα, γιατί θέλω να περάσω αυτό το μήνυμα στον κόσμο, ότι δεν πρέπει να διστάζει να καταγγέλει κακοποιήσεις. Και κακοποίηση μπορεί να είναι από το χτύπημα μέχρι τη μόνιμη αλυσόδηση σε μπαλκόνια, ταράτσες, το να μην φροντίζει κάποιος σωστά το σκύλο του, να μην το σιτίζει σωστά, γενικά να μην φροντίζει για την ευζοία του ζώου, να αμελεί δηλαδή. Και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως ένας άνθρωπος ο οποίος εκδηλώνει βίαιη συμπεριφορά απέναντι σε ένα ζώο είναι πιθανό να εκδηλώσει βίαιη συμπεριφορά και σε έναν άνθρωπο. Είναι σίγουρο αν δεν το έχει κάνει κιόλας. Είναι το ίδιο. Για μένα είναι το ίδιο. Πάντως εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ με την κίνησή σας. Γνωρίζουμε την ελληνική πραγματικότητα και ότι μπορεί να μην βρεθεί ο ένοχος. Αλλά θεωρώ με αυτή την πράξη σας, με τη μήνυση που κατέθεσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στείλατε ένα πολύ ηχηρό μήνυμα. Γι' αυτό το έκανα. Ναι. Γι' αυτό το έκανα. Σας είπα, ήταν και λίγο συμβολικού χαρακτήρα η κίνησή μου. Αυτά τα σκυλάκια, τα διάσημα, οι φίρμες, υπάρχει περίπτωση να υιοθετηθούν από το Δήμο εδώ που μένουν, που τους αρέσει, που δεν θέλουν να πάνε σε σπίτι. Στα Λαδάδικα, στην Αριστοτέλους, να έχουν ίσως το σπιτάκι τους, το χώρο τους. Αυτά τα σκυλιά, τα διάσημα, ήδη έχουν το σπιτάκι τους. Ας πούμε ο Σόλωνας. Έχει το σπίτι του στα Λαδάδικα, συγκεκριμένα μπαίνει σε 2-3 εισόδους πολυκατοικιών. Όταν χτυπήθηκε ήταν εξαφανισμένο για 2 μέρες τον ημιόρυφο μιας πολυκατοικίας. Τον ψάχνανε δηλαδή και ανησυχούν. Όταν δεν δουν τον Σόλωνα ανησυχούν, τον ψάχνουν σε όλα τα Λαδάδικα που είναι. Θέλω να πω, ο Μπλου στην Αριστοτέλους και όλα τα σκυλιά του κέντρου λίγο πολύ έχουν ανθρώπους τους, ανθρώπους που τα φροντίζουν, φροντίζουν γιατί αν αρρωστήσουν να τα δίνουν τις αντιβιώσεις, τα φάρμακά τους, το φαγητό τους. Οπότε τώρα να τα υιοθετήσει ο Δήμος, καταρχάς είναι το καθένα στην περιοχή του. Ναι. Δεν μπορούμε να το πάρουμε. Όχι, όχι. Να το υιοθετήσει με ποια έννοια. Είναι ούτως ή άλλως όλα στηρωμένα, τσιπαρισμένα και εμβολιασμένα. Διάβασα από το Δήμο. Κάτι που έγινε στο Δήμο Αθηναίων. Υιοθέτησαν την Κανέλα, ένα σκυλί 17 χρονών, ναι, που ζει στη Φωκίωνος Νέγρη. Ναι. Του φτιάξαν ένα ξύλινο σπιτάκι, οπότε θέλει να μπαίνει να κοιμάται εκεί. Του έχουν το νεράκι του, τις κροκέτες του, το φαγητό του τέλος πάντων. Και υπάρχει και μία ταμπέλα που γράφει ότι το συγκεκριμένο σκυλί προστατεύεται από τον Δήμο Αθηναίων και όποιος το πειράξει. Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ γλυκό. Είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Ωραία, χαίρομαι. Πάντως θέλω λίγο να δούμε και υπάρχει σε αυτό το θέμα με τα δέσποτα 2 πλευρές. Το ένα είναι το ότι είναι πολλά τα δέσποτα, ότι ίσως να γίνουν επικίνδυνα κυρίως για τα παιδιά που τρέχουν και μπορεί να φωνάξουν και μπορεί να τα τρομάξουν, όπως λέτε, γιατί δεν γνωρίζουμε πώς να τα συμπεριφερθούμε. Ναι, γι' αυτό μπαίνουμε. Είναι θέμα υγιεινής. Επίσης μπαίνουν, επειδή στο κέντρο μπαίνουν γάτες μέσα σε πολυκατοικίες, να αφήσεις λίγο ανοιχτή την πόρτα, μπαίνουν μέσα στις πολυκατοικίες, είναι η μία εικόνα. Η άλλη εικόνα όμως είναι, επειδή το λέγατε και στην αρχή της εκπομπής, η ζωή και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα ζώο στην καθημερινότητά του, και εκεί νομίζω πρέπει να κουμπώσει αυτό που είπατε που θα γίνει στα σχολεία, γιατί δεν μπορούμε να, δηλαδή εμένα μου φαίνεται αδιανόητο να παίρνεις ένα σκυλάκι ή ένα γατάκι και να το πετάς, να το βάζεις στο σπίτι σου και μετά να του δείχνεις την πιο σκληρή εικόνα της πραγματικότητας. Δηλαδή να μην έχει να φάει, να μην έχει να κοιμηθεί. Αδιανόητο να το δηλαδή πετάς στο δρόμο. Είναι 2 εικόνες που αντιλαμβάνομαι, γιατί εγώ ακούω πολλά παράπονα για τα αδέσποτα. Οπότε υπάρχει αυτή η πλευρά των ανθρώπων που σου λέει τι γίνεται, και υπάρχει και η άλλη πλευρά κάποιων ανθρώπων που θέλουν να κάνουν το γούστο τους, γιατί είναι της μόδας, γιατί δεν είναι σίγουροι, γιατί. Και μετά τα παρατάνε και μου κάνει τόσο εντύπωση. Δηλαδή μου λέτε ότι το μεγαλύτερο μέρος είναι από ανθρώπους που παρατάνε
τα ζώα που έχουν στο σπίτι. Μα τα, η, τα δηλαδή, δεν μπορώ δέσποτα να το φανταστώ, που... είναι σαν να παρατάς το παιδί σου, ρε παιδί μου. Ναι. Ή πάντως ένα καταφύγιο. Δηλαδή, πώς πας το παιδί που δεν μπορείς να το μεγαλώσει σε ένα ίδρυμα. Μα τα νέα δέσποτα που έχουν μπει στο Δήμο Θεσσαλονίκης είναι που εγκαταλείψεις από το Δήμο, στο Δήμο Θεσσαλονίκης και από άλλους Δήμους, γιατί τα ζώα μετακινούνται. Εντάξει, δεν να ρωτήσω να κάτι. Πούμε. Όταν τα εγκαταλείπουν, δεν γυρνάνε πίσω. Μπορεί να πάνε με το αυτοκίνητο όμως. Γιατί ακριβώς, το έχω ακούσει και αυτό. Ναι. Και δεν ξέρουμε και αν είναι από αυτές τις περιοχές, ναι, δηλαδή αυτό. Μπορεί να είναι από άλλες περιοχές. Για να μην δουν και τα εγκαταλείπουν, ναι, ναι, στο κέντρο. Είναι τραγικό αυτό, έτσι. Είναι σαν να αφήνεις το παιδί σου στο δρόμο. Φυσικά. Και με τον πιο άσχημο τρόπο. Αυτό λέω, τουλάχιστον να πήγαιναν σε μια φιλοζωική εταιρεία, σε να έλεγαν συγγνώμη, άλλαξαν οι συνθήκες της ζωής μου. Η εγκατάλειψη είναι κάτι το τραγικό. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες φιλοζωικές εταιρείες, έτσι, ναι, δεν είναι? Γιατί μπορεί η συνθήκη στη ζωή σου να έχει αλλάξει, έτσι. Έχουν και τέτοια περιστατικά από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό. Πρόσφατα ένα παλικάρι θέλει να βγει, να φύγει εκτός Ελλάδος να δουλέψει και δυστυχώς στην πολυκατοικία που θα έμενε υπήρχε κανονισμός που απαγόρευε, ναι, τα, ναι, ζώα. Εντάξει, δεν μπορεί να, αν προσπαθούσε λίγο ακόμα να έβρισκε την άκρη, αλλά δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε. Το θέμα είναι ότι επικοινωνείς με μια φιλοζωική και αυτό. Λες, βέβαια, εγώ δεν ξέρω αν θα το έκανα ποτέ αυτό. Όπου πήγαινα θα το έπαιρνα μαζί μου και θα το έψαχνα λίγο παραπάνω. Ναι, αλλά όλοι δεν θέλω δεν να κατηγορήσω. Ναι, όλοι, ναι, δεν είμαστε εμείς, αλλά τουλάχιστον, ναι, ο άνθρωπος. Ναι, ακριβώς. Το ψάξει και αυτά. Αν το εγκαταλείψεις στον δρόμο, θα ψάξεις να βρεις κατάλληλους ανθρώπους ή να το δώσεις σε ένα σπίτι, να εξασφαλίσεις από μόνοι μας να εξασφαλίζουμε το σπίτι που θα μείνει ή να το δίνουμε σε μια φιλοζωική. Μα γι' αυτό το λέω, ότι οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν. Ο καθένας μπορεί να του γυρίσει μια άλλη μέρα. Πάντως δεν το πετάς στον δρόμο. Ενέρεση. Να ρωτήσω μια άλλη απορία που έχω, μπορώ? Μπορείς, ναι, φυσικά. Μήπως κάποιοι που θέλουν να πάρουν αδέσποτα στο, ναι, σπίτι τους, ναι, τους φοβίζει όχι η άγνωστη προέλευση, το αν θα είναι ήρεμα μέσα στο σπίτι? Γιατί κοιτάξτε, ένα, ναι, ζωάκι που έχει μάθει να κυκλοφορεί ελεύθερο με τους κινδύνους, okay, αλλά έχει μια ελευθερία απίστευτη. Πώς μπαίνει σε ένα διαμέρισμα? Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή που, ναι, μου κάνετε. Η αλήθεια είναι ότι τα ζώα τα οποία είναι χρόνια δέσποτα είναι πολύ δύσκολο να προσαρμοστούν ως όλωνας. Έγινε δύο φορές προσπάθεια να υιοθετηθεί. Ναι, το διάβασα. Ναι. Δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε, δηλαδή θα πέθαινε τόσο από τη στεναχώρια του. Εκεί είναι τόσο χαρούμενος. Σε όλα τα μαγαζιά που τον ταΐζουν, που τον προσέχουν, είναι πραγματικά, στο δείχνει ότι είναι ευτυχισμένος. Δεν είναι όμως ο κανόνας ο Σόλωνας. Η εξαίρεση είναι δυστυχώς. Ναι. Παρ' όλα αυτά έχουμε τέτοιες αρκετές εξαιρέσεις στο κέντρο, αν αφορά το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί ένα ζώο που ζει πάρα πολλά χρόνια, όχι ότι δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Απλά θέλει πολύ μεγαλύτερο χρόνο και σίγουρα πολύ αγάπη και πολύ υπομονή και πολύ προσπάθεια από τον άνθρωπο που θα το υιοθετήσει. Απ' την άλλη, αυτά τα οποία είναι πρόσφατα παρατημένα δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ωραία. Και μάλιστα τα πολύ μεγάλα σκυλιά, να ξέρετε ότι είναι και τα πιο ήσυχα και δεν δημιουργούν τόσο φασαρία στο σπίτι. Τα μικρούλια, ναι, ναι, στα σπίτια. Μα πολλές φορές το βλέπουμε. Και λες, βέβαια, αυτό το γάβγισμα να βγαίνει από αυτό το μικρό σκυλάκι, ας πούμε. Ή να βλέπεις και στον δρόμο ένα τεράστιο σκυλί, ήρεμο, απαθέστατο, ναι, 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 και το μικρό να κάνει μαγκές, ναι, να γαυγίζει, να δίθεν επιτυχεί. Αν κάποιος μας ακούει τώρα και θέλει να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας για να δει αν υπάρχουν κάποια ζωάκια που ψάχνουν σπίτι, πού μπορεί να απευθυνθεί στο Καταρχάς Δήμο? Καταρχάς ανεβάζω συνέχεια, ναι, στην υπηρεσία μας ο αριθμός τηλεφώνου της υπηρεσίας μας είναι το 2310 906 200. Έχω την ιστοσελίδα μου, όπου εκεί κάνω τις περιπτώσεις, γιατί δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα η πλατφόρμα, κάνω αναρτήσεις με τα ζωάκια τα οποία ψάχνουν σπίτι. Θα γίνει όμως ιστοσελίδα για αυτό που είπατε, ναι, πριν? Ναι, φυσικά. Ωραία, θα γίνει, ωραία, μέσω της σελίδας του Δήμου, όπου, ωραία, εκεί θα μπορούν να μπουν να βλέπουν τα ζωάκια για να, ναι, και για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κάποια περιοχή και έχουν πρόβλημα, υπάρχουν μαζεμένα δέσποτα σκυλιά εν είδη αγέλης και φοβούνται. Όπως ας πούμε στο 11ο γυμνάσιο Λύκειο, ναι, που είχαμε, που είχαμε και προβλήματα τα οποία ξεκινούσαν από το ότι από το φόβο των παιδιών, το ότι μπορεί να επιτεθούν, μπορεί να, ξέρετε, δεν είμαι νομίζω μπροστά, νομίζω ένα παιδάκι το είχε δαγκώσει, ναι, ένα... δεν το αφισβητώ αυτό, αλλά δεν ξέρω κάτω ποιες συνθήκες έχω μαρτυρίες
άλλων οι οποίοι λένε ότι τα παιδιά, είδαν παιδιά να πετάνε πέτρες. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Δεν λέω ότι το συγκεκριμένο παιδί κινήθηκε. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί ένα άλλο παιδί πιο μπροστά να είχε κάνει κάτι και το ζώο να αντέδρασε έτσι, βλέποντας μια κίνηση και νομίζοντας ότι και αυτό το παιδί μπορεί να το επιτεθεί. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή ο περισυλλογιάς μας είναι κάθε πρωί εκεί για να δεν έχουμε καταφέρει, γιατί είναι ζώα τα οποία ζουν στο βουνό, κατεβαίνουν μόνο για να φάνε χαμηλά όπου συντίζονται και να κοινωνικοποιηθούν, έτσι να μπουν μέσα στους δρόμους, στις τριαδίες κτλ. Δεν καταφέραμε ακόμα να τα πιάσουμε και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είχα έρθει κάποια στιγμή σε συνεννόηση με την κυρία που τα ταΐζει και τα γνωρίζει και τα έχει τα περισσότερα, τα έχει πιάσει, τα έχει στηρώσει, τα έχει εμβολιάσει. Όχι όλα, έτσι είναι πολλά αστήρωτα και ανεμβολίαστα. Και εκείνη ακόμα μου είπε ότι έχει τεράστιο βαθμό δυσκολίας στο να μπορέσει να τα πιάσει. Αλλά σίγουρα πρέπει να είναι άνθρωποι που τους εμπιστεύονται. Είναι φοβικά. Βγήκε μία. Άρα στο σχολείο το συγκεκριμένο κάθε μέρα πηγαίνει Πηγαίνει κάθε μέρα εκεί, ναι, για να είμαστε σίγουροι. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε βάλει στην αρχή κάποιες ταινίες από εκεί, γιατί ουσιαστικά τι γίνεται. Τα παιδιά κόβουν δρόμο από ένα μονοπάτι που εκεί είναι το σπίτι του ζώου. Δηλαδή πραγματικά έχουμε μπει στο σπίτι τους. Έχουμε μπει στο δάσος, έχουμε κτίσει, έχουμε μπει στο σπίτι τους. Τι γινόταν εκεί? Κόβαν δρόμο μέσα από το δάσος για να πάνε στο σχολείο. Ενώ υπάρχει δρόμος, αλλά απλά θα έπρεπε να κάνουν λίγο κύκλο για να πάνε. Ναι. Και όταν έγιναν αυτά τα κρούσματα τα οποία γνωρίζετε κι εσείς, ο Δήμος έβαλε απογορευτικές ταινίες εκεί για να μην μπορούν να περνάνε τα παιδιά. Για να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον ότι δεν θα έχουμε μέχρι να μπορέσουμε να τα πιάσουμε. Δυστυχώς πήγαν και τα βγάλανε. Προσπαθήσαμε να βρούμε μια λύση έστω προσωρινή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην περισυλλογή τους, αλλά πρέπει να υπάρχουν και συνεργασίες. Έτσι. Άρα η κατάσταση παραμένει. Η κατάσταση παραμένει, δεν έχουμε πιάσει ακόμα. Ναι. Η κυρία που τα έχει φροντίσει δεν μπορεί να βοηθήσει. Δεν ξέρω ακόμα. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετό καιρό να επικοινωνήσω μαζί της και εκείνη μαζί μου. Θα το ξαναδώ το θέμα, να δω τι έχει κάνει, αν μπορεί να κάνει κάτι. Ναι, γιατί εκεί επειδή είναι και παιδιά. Και μην... Ξέρετε, υπάρχει φόβος από τους ανθρώπους που τα έχουν μεγαλώσει και τα αγαπάνε και τα φροντίζουν σαν τα παιδιά τους, γιατί αυτά δεν είναι επιθετικά σκυλιά, κακά τα ψέματα, δεν είναι επιθετικά σκυλιά, γιατί το επιθετικό σκύλι επιτίθεται σε όλους. Δηλαδή συνεργαζόμαστε με έναν εκπαιδευτή, αυτή τη στιγμή ο Δήμος, συνεργάζεται με έναν εκπαιδευτή σκύλων, που κατά καιρούς, εάν κάποιο το οποίο έχει δαγκώσει, το περισυλλέγουμε και το πάμε στο ενδιέτημα που διαθέτει ο εκπαιδευτής για να μπορέσει να εκπαιδευτεί και να ηρεμήσει καταρχάς, γιατί τα ζώα βρίσκονται σε πάρα πολύ μεγάλο στρες μέσα στις πόλεις. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολα για αυτά, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε μπορεί λόγω του στρες που έχουν να κάνουν κάποιες κινήσεις επιθετικές, αμυντικές, τώρα πώς να το πω, όταν νιώθουν ότι απειλούνται. Πάνε λοιπόν στο ενδιέτημα αυτό, ηρεμούν, ησυχάζουν και επανατοποθετούνται. Πολύ πιθανόν όταν θα ξαναβγούν στις ίδιες συνθήκες διαβίωσης έξω, μέσα σε 3 μήνες να ξαναφτάσουν στο ίδιο σημείο. Στα τόσα χρόνια όμως που είναι εκπαιδευτής αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά μου συζητούσα με τις προάλλες και μου λέει, είχα μόνον ένα περιστατικό επιθετικού σκύλου. Μόνον ένα, το οποίο πραγματικά ήταν επιθετικό. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Ναι, απλώς μπορεί κάποιος να το προκαλέσει. Και... όταν το προκαλείς, εννοείται. Ναι, και εμένα, μα με προκαλέσετε. Συμφωνώ. Μπορεί να το προκαλέσει όμως κάποιος ενήλικας και να την πληρώσει ένα παιδάκι πρώτης γυμνασίου. Αυτό. Ναι, ναι. Ένα λοιπόν από τα θέματα τα οποία όταν μπούμε στα σχολεία θα δείξουμε στα παιδιά είναι. Θα πάτε σε όλα τα σχολεία, Θα περισσέψουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Και φυσικά θα φύγει η πρόσκληση από εμάς όσα δεχτούν και την πρόσκληση. Γιατί αυτό θα γίνει φέτος ή τη νέα σχολική χρόνια? Νομίζω ότι σε ένα τρίμηνο θα είμαστε έτοιμοι. Ναι. Θα είμαστε έτοιμοι. Είναι διαδικαστικά τα θέματα. Ξέρετε, στο Δήμο είναι λίγο. Mm-hmm. Υπάρχει λίγο γραφειοκρατία. Σε όλο το δημόσιο, δεν είναι μόνο στο Δήμο. Ναι. Θα το τρέξουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Mm-hmm. Έχουμε συνεννοηθεί. Εχθές βρέθηκα με την αντιδήμαρχο παιδείας, την κυρία Κριτίδου, για να το τρέξουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Πρέπει οπωσδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Εκεί λοιπόν
όπου θα πούμε στα σχολεία, θα γίνει και ένα μάθημα. Πώς πλησιάζουμε τα δέσποτα, πώς συμπεριφερόμαστε, η στάση του σώματός μας, πώς ακριβώς αντιμετωπίζουμε μια γέλια, ένα δέσποτο, τα παιδιά που φυσικά που από πού να ξέρουν. Ναι, ναι, πάρα πολύ σημαντικό παιδεία. Αυτό. Και άμα δεν πολύ. Έχουν μεγαλώσει και με τα ζώα, πώς θα ξέρουν ένα σκυλί. Ναι, 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 πολύ γιατί πολλές φορές θα βλέπουν μόνο σε φωτογραφίες. Θα σας πω κάτι που έγινε όχι στη Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη. Έγινε την Τρίτη το απόγευμα. Δεν είναι καλό, τέλος πάντων δεν είχε εξαιρετικά άσχημη κατάληξη. Σημειώθηκε ένα τροχαίο όταν ένα γιοταχή χτύπησε ένα παιδί 11 χρονών το οποίο διέσχιζε το δρόμο προσπαθώντας να ξεφύγει από αγέλης σκύλων. Ναι. Θέλω να πω ότι τέτοια περιστατικά μπορούν να συμβούν ανά πάσα ώρα και στιγμή οπουδήποτε στην Ελλάδα που έχουμε τα. Ναι, είναι η λάθος κίνηση που δέσποτα. Μπορεί να κάνει ένα παιδί να αρχίσει να τρέχει. Και νομίζω η απάντηση είναι αυτή που είπατε, να πάτε, ναι, στα σχολεία. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, γιατί όλοι θα αρχίσουν να τρέχουν. Γιατί είναι πραγματικά φοβάσαι εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι τόσο δραματική η κατάσταση. Ναι. Έχω βρεθεί σε αγέλη και πραγματικά δεν ένιωσα ότι απειλούμε. Έχω βρεθεί σε βουνό, έρχεται σκυλί, δύο σκυλιά μεγάλα, τεράστια, τσομπανόσκυλα, τρέχοντας κατά πάνω μου, τρέχοντας και γαυγίζοντας κατά πάνω μου. Κάθισα, τα κοιτούσα απλά. Όρμησαν επάνω μου και άρχισαν να με γλύφουν. Ναι, ναι, ήταν τώρα. Κάποιος άλλος θα τσίριζε όμως. Δεν αντέδρουν. Άρα είναι θέμα παιδείας και εξοικείωσης με τα ζώα. Πρέπει να δεν είναι μόνο θέμα παιδείας και εξοικείωσης, είναι και θέμα φόβου που έχει ο καθένας. Δηλαδή, και εγώ επειδή είχα σκύλο στο σπίτι. Άρα είναι στον άνθρωπο το πρόβλημα, όχι στα ζώα. Και θα την πληρώσουν τα ζώα. Πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε, να συνυπάρχουμε με τα ζώα στις πόλεις. Πρέπει να μάθουμε. Ένα επικίνδυνο σκυλί που σας λέω δεν υπάρχουν, σαφέστατα και θα μπορούμε να το απομακρύνουμε ή να το πάμε σε μια άλλη περιοχή, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Μάλιστα. Και σίγουρα δεν μπορεί να γίνει εγκλεισμός των ζώων. Mm-hmm. Θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες, δηλαδή στηρώσεις, υιοθεσίες, για να μπορέσουμε να αραιώσει ο πληθυσμός των αδέσποτων μέσα σε μια πόλη, που και αυτό σας λέω συνέχεια θα δημιουργούνται νέα, γιατί όπως καταλαβαίνετε και τα δεσποζόμενα είναι ενδυνάμια δέσποτα κάποιες φορές. Κυρία Ραβανιτίδου, πριν κλείσουμε θέλω έτσι να σας κάνω μία ερώτηση για τους στόχους σας στο τέλος της τετραετίας. Ποια είναι η προσδοκία σας, τι να έχετε πετύχει, τι να έχετε καταφέρει με το θέμα των αδέσποτων? Να έχουμε καταφέρει κατά ένα μεγάλο ποσοστό να έχουμε το κοντρόλ των αδέσποτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, να έχουμε εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερες στηρώσεις και να έχουμε εξασφαλίσει σωστές συνθήκες διαβίωσης για τα ζώα. Αυτό. Φιλοδοξείτε ότι θα σταματήσουν να έρχονται νέα δέσποτα στους δρόμους? Λίγο δύσκολο αυτό. Δηλαδή το να καλλιεργήσουμε φιλοζωικές συνειδήσεις είναι... μπαίνουμε μεν στα σχολεία, απευθυνόμαστε στα παιδιά, αλλά στους μεγάλους είναι λίγο δύσκολο. Θα κάνουμε εκπομπές ενημερωτικές, θα προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, αλλά δεν είμαι τόσο αισιόδοξη σε αυτό το κομμάτι. Μακάρι, μακάρι να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να αρχίσει να υιοθετεί τα ζώα και να τα βλέπει με ένα άλλο μάτι. Μακάρι. Αυτός είναι ο στόχος λοιπόν. Αυτός είναι ο στόχος. Το ευχόμαστε, το ελπίζουμε, μακάρι να τον πετύχετε και μακάρι να βλέπουμε όσο το δυνατόν λιγότερα αδεσποτάκια στους δρόμους, να είναι προστατευμένα στο σπίτι με την οικογένειά τους. Μακάρι.